Δόξα στον Κύριό μας, αγαπητά αδέρφια. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές μας στη σελίδα 136 και θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών και από το έκτο κεφάλαιο. Σελίδα 136, βιβλίο των Αριθμών, σίγμα κεφάλαιο. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν ανήρ ή γινή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίου δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον, θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα, και δεν θέλει πει όξος από ίνου ή όξος από σίκερα, ούτε θέλει πει ότι είναι κατεσκευασμένον από σταφυλής, ούτε θέλει φάγη σταφυλήν πρόσφατον ουδέ σταφίδας. Πάσας τας ημέρας της αφιερώσεως αυτού, δεν θέλει φάγη ουδέν εκ των όσα γίνονται εξ αμπέλου, από φλοιού σταφυλής έως κόκκου αυτής. Πάσας τας ημέρας της ευχής της αφιερώσεως αυτού, δεν θέλει περάσει ξηράφιον επί της κεφαλής αυτού, έως ού πληρωθώσει ημέρε τας οποίας ευχήθη εις τον Κύριον. Άγιος θέλει είστε, αφήνων τα στρίχας της κόμης της κεφαλής αυτού να αυξάνωσει. Πάσας τας ημέρας της αφιερώσεως αυτού εις τον Κύριον, δεν θέλει εισέλθει εις τεθνεώτα. Δεν θέλει μολυνθεί δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού, δια των αδελφών αυτού ή δια την αδελφήν αυτού όταν αποθάνωσει, επειδή η προς τον Θεόν αφιέρωσης αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού. Πάσας τας ημέρας της αφιερώσεως αυτού είναι άγιος εις τον Κύριον. Και αν της αποθάνει εξέφνης πλησίων αυτού και μολυνθεί η κεφαλή της αφιερώσεως αυτού, τότε θέλει ξηρίσει την κεφαλή αυτού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Εις την εβδόμην ημέρα θέλει ξηρίσει αυτήν. Την δε ογδόην ημέραν θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών προς τον ιερέα εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερεύς θέλει προσφέρει την μία εις προσφορά περί αμαρτίας, τη δεν άλλη εις ολοκαύτωμα, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, δια την περί των νεκρών αμαρτία αυτού, και θέλει αγιάσει την κεφαλή αυτού εν εκείνη τη ημέρα. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού μας δείχνει στο σημείο αυτό τι προέβλεπε ο νόμος του Μωυσή για τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να αφιερωθεί στον Κύριο με αυτή την ιδιαίτερου τύπου ευχή που ονομαζόταν ευχή Ναζιραίου. Δηλαδή μία υποχρέωση του ανθρώπου, μία δέσμευση, οικειοθελή δέσμευση του ίδιου του ανθρώπου απέναντι στο Θεό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αφιερωθεί στον Κύριο. Λέγεται ότι αυτή η αφιέρωση σήμαινε ο άνθρωπος ότι απήχε από τα πράγματα και τις μέρινες του κόσμου και προσπαθούσε να επικεντρωθεί στα πράγματα του Θεού και να πλησιάσει περισσότερο τον Κύριο. Φυσικά και τότε, επί την οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό ήταν κάτι ευάρεστο στον Κύριο, ευπρόσδεκτο στον Κύριο. Έδειχνε άνθρωπο ο οποίος ήθελε, έστω και για ένα περιορισμένο και καθορισμένο χρονικό διάστημα, να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, να απέχει από ενασχολήσεις του κόσμου, ώστε να είναι διαθέσιμος ο Κύριος να τον χρησιμοποιήσει, να είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας φανερώνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε μία τέτοια απόφαση έπρεπε να συμμορφωθεί προς κάποιες απαιτήσεις, προς κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Είναι γνωστές κάποιες προσωπικότητες μέσα στη Γραφή, οι οποίοι έζησαν ως Ναζιραίοι και μάλιστα μέχρι το τέλος, από την αρχή, από τη γέννησή τους, μέχρι το τέλος της ζωής τους. Οι πιο γνωστοί είναι ο Σαμψόν και ο Σαμουήλ. Από παιδάκια μικρά ήταν αφιερωμένοι εις τον Κύριο. Και το χαρακτηριστικό του Ναζιραίου, το οποίο είναι πολύ γνωστό και πιστεύω όλοι το ξέρουμε, είναι ότι άφηνε τα μαλλιά του να μεγαλώνουν ως σημείο της αφιέρωσής του. Αυτό το οποίο διαβάσαμε στο 5ο εδάφιο, ότι αφήνει τα στρίχα της κόμης της κεφαλής αυτού να αυξάνωσει. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο της αφιέρωσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την εξωτερική εμφάνιση δήλωνε με τον τρόπο αυτό ότι είναι αφιερωμένος στον Κύριο. Και είχε κάποιες πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, στις οποίες εισερχόταν οικειοθελώς.
και τις οποίες τις διαβάσαμε. Στο 3 λέει «Θέλει εγκρατεύεστε από ίνου και από σίκερα». Θα πήχε δηλαδή από, ότι από οποιοδήποτε είναι ο πνευματώδες ποτό, ακόμα και από τον καρπό, ο οποίος παράγει αυτό το είναι ο πνευματώδες ποτό, ακόμα και από το να φάει στα φύλλα, εντελώς λέει από το φλούδι μέχρι και το κουκούτσι. Δεν θα είχε καμία επαφή με καρπούς από τους οποίους παράγονταν ινοπνευματώδη ποτά. Δεν είχε το δικαίωμα να ξυρίσει τα μαλλιά του, όπως διαβάσαμε, και επίσης δεν επιτρεπόταν να μπει σε πένθος σε περίπτωση που κάποιος από τους πολύ κοντινούς του, ακόμα συγγενείς, συνέβαινε να πεθάνει την περίοδο που αυτός διένυε αφιερωμένος ως Ναζιραίος. Διότι κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, όταν κάποιος πλησίαζε ένα νεκρό σώμα, για να πενθήσει πάνω από αυτό, να το αγκαλιάσει, να το αποχαιρετήσει, κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης μολυνόταν, ήταν ακάθαρτος, και όταν τελείωνε η όλη διαδικασία, έπρεπε να προσφέρει κάποια θυσία και να είναι πάλι τελετουργικά καθαρός ενώπιον του Κυρίου. Αυτό γινόταν στις περιπτώσεις όπου πράγματι οι οικογένειες είχαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έφευγε από τη ζωή, τον πενθούσαν, αναγκαστικά έρχονταν σε επαφή με το νεκρό σώμα και μετά έπρεπε να ακολουθήσουν κάποια τελετή για τον καθαρισμό τους. Για τον Ναζιραίο όμως, ούτε αυτό επιτρεπόταν. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αφιέρωσής του τύχαινε να πεθάνει ακόμα και ο πατέρας του, η μητέρα του, ο αδελφός του, η αδελφή του, δεν επιτρεπότανε να πάει και να έρθει σε επαφή, να πενθήσει τον νεκρό, να τον αγκαλιάσει, να τον αποχαιρετήσει. Δεν επιτρεπόταν, όπως μας λέει στο 7 εδάφιο, επειδή λέει «η προς τον Θεόν αφιέρωση αυτού είναι επί της κεφαλής αυτού». Και εδώ ο Λόγος του Θεού αρχίζει να μας εισάγει σε κάτι το οποίο ξεκινάει από την αρχή της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο και διαπερνάει όλες τις οικονομίες, δηλαδή τις περιόδους που ο Θεός συναλλάσσεται με τον άνθρωπο και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Και είναι αυτή η σχέση την οποία αποφασίζει ένας άνθρωπος να συνάψει με τον Θεό, καθώς ο Θεός του προσφέρεται και πάντοτε ο Θεός από αρχής της κτήσεως προσφέρεται στον άνθρωπο, δίνει δρόμο, δίνει τρόπο στον άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό. Από την Παλαιά Διαθήκη και τις προγενέστερες οικονομίες μέσω των θυσιών και διαφόρων τελετών, μέχρι την μέγιστη θυσία που ζούμε σήμερα στην οικονομία της Χάριτος, της Καινής Διαθήκης, ο Θεός κάνει ανοίγματα προς τον άνθρωπο και τον καλεί να έρθει κοντά του, να τον πλησιάσει, να γίνει δικός του και να του αφιερωθεί. Είναι μία οικειοθελής πράξη. Δεν ήταν υποχρεωτικό κάποιος να γίνει Ναζιραίος. Ήξερε όμως ότι εφόσον λάμβανε αυτή την απόφαση, άρχιζαν στη ζωή του να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Άρχιζαν στη ζωή του να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, κάποιες εξαιρέσεις, κάποια πράγματα που ο ίδιος αποφάσιζε να απέχει και να αταπαρνηθεί, διότι διένυε μία περίοδο αφιερώσεως. Διότι πράγματα τα οποία συνυπήρχαν με την περίοδο της αφιερώσεως αυτού, η αφιέρωση ήταν σημαντικότερη, έκλεινε προς τα εκεί η ζυγαριά, παρά προς οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Ώστε να είναι υποχρεωμένος, ακόμα και αν χάσει ένα τόσο συγγενικό, κοντινό συγγενικό του πρόσωπο, χάριν της αφιερώσεως αυτής, να μην πάει να τον αποχαιρετήσει, να μην πάει να τον πενθήσει. Και μπαίνουμε τώρα σε αυτό το πνεύμα το οποίο μας δίνει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή το πνεύμα ότι όταν ο άνθρωπος εισέρχεται σε μία σχέση με τον Θεό και θέλει να προχωρήσει και να αφιερωθεί στον Κύριο, θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις. Και θα ήταν λάθος να προσποιηθούμε ότι όλα είναι ελεύθερα και είναι θέμα καρδιάς και μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει και αρκεί να αγαπάει τον Κύριο και όπως το αισθάνεται. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το πούμε, διότι δεν μας το φανερώνει έτσι ο Λόγος του Θεού. Και αυτά όλα βέβαια τα διαβάσαμε ενδεικτικά για να δούμε αυτό το πνεύμα το οποίο, όπως είπαμε, διακατέχει όλη τη Γραφή. Εδώ διαβάσαμε για παράδειγμα
για τον Ναζιραίο. Μια οικειοθελής είσοδος σε μια αφιέρωση η οποία του θέτει κάποιους περιορισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ίσως και αυστηροί. Μα να μην μπορεί να πιει ένα ποτήρι κρασί όταν θα είναι μια γιορτή, μια χαρά, ούτε καν να αγγίξει το σταφύλι και να το φάει τη φλούδα, από τη φλούδα μέχρι το κουκούτσι. Μα ο πατέρας του πέθανε, εντάξει, αφιέρωση στον Κύριο, εντάξει, το έργο του Θεού, αλλά τώρα αυτή η υποχρέωση δεν μπορεί να κάνει μία εξαίρεση. Δεν μπορεί να το αφήσει λίγο στην άκρη γιατί προέκυψε ένας πολύ σημαντικός λόγος. Ας δούμε λοιπόν τι μας φανερώνει η Γραφή. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη για να μπούμε ακόμα περισσότερο στο Πνεύμα και να δούμε ότι το Πνεύμα αυτό μέχρι σήμερα δεν αλλάζει. Φτάνει μέχρι τις μέρες μας και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες διότι είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το οποίο μας προσεφέρθη. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού γιατί μας φανερώνει οδό και μονοπάτι. Ας πάμε παρακαλώ ενδεικτικά να δούμε από το Λεβιτικό που μιλάει για τους ιερείς ο Λόγος του Θεού και ας πάμε στη σελίδα 127 στο Καπαζήτα κεφάλαιο. Με συγχωρείτε, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, το οποίο είναι στην σελίδα 119. 119 σελίδα, ΚΑΑ κεφάλαιο. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς τους ιερείς, τους υιούς του Ααρών, και είπε προς αυτούς, ουδές θέλει μιανθή μεταξύ του λαού αυτού δια νεκρών, η μη δια τον συγγενή αυτού των πλησιέστερων, δια την μητέρα αυτού και δια τον πατέρα αυτού και δια τον ιών αυτού και δια την θυγατέρα αυτού και δια των αδελφών αυτού και δια την αδελφήν αυτού παρθένων ούσαν την πλησιεστάτην εις αυτών ή της δεν έλαβε άνδρα, δια ταύτην δύναται να μιανθεί. Και λέει και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά για την οικονομία του χρόνου ας πάμε παρακαλώ στο 10 εδάφιο και λέει ο Λόγος του Θεού και ο ιερεύς ο Μέγας μεταξύ των αδελφών αυτού, επί την κεφαλή του οποίου εχήθη το έλεον του χρίσματος και ως της καθιερώθη δια να ενδύεται τας ιεράς στολάς, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει. Ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει. Και εις ουδέν σώμα νεκρών θέλει εισέλθει, ουδέ δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού θέλει μιανθεί. Και εκ του αγιαστηρίου δεν θέλει εξέλθει. Ουδέ θέλει βεβηλώσει το αγιαστήριον του Θεού αυτού, διότι το Άγιον έλεον του χρίσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και λέει και άλλα πράγματα παρακάτω. Και θέτει στους ιερείς, αυτοί οι οποίοι είναι αφιερωμένοι και καθιερωμένοι στον Κύριο να εκτελούν τις θυσίες, τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό, περιορισμούς και απαιτήσεις θα λέγαμε. Να προσέξουν το πώς παρίστανται, το τι πρέπει να κάνουν και από τι πρέπει να απέχουν. Μάλιστα δε, όπως διαβάσαμε στο 10 εδάφιο, ο αρχιερέας, γι' αυτό λέει ο ιερέας ο Μέγας, δεν επιτρέπεται, λέει, να διασχίσει τα ημάτια αυτού, να αποκαλύψει την κεφαλή αυτού, δηλαδή να εισέλθει σε πένθος, γιατί τότε το πένθος έτσι εκφραζόταν με το να σκίζει τα ρούχα του κάποιος ή να εκφράζει, ας πούμε, την οργή του, την αγανάκτησή του. Ούτε λέει θα εισέλθει σε σώμα νεκρών για να μιανθεί ούτε στον πατέρα του ούτε στη μητέρα του. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει το Άγιο έλεο του χρίσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Άρα λοιπόν πάλι υπάρχει μία ζυγαριά. Πριν διαβάσαμε για τον Ναζιραίο. Απ' τη μία μεριά είναι οι έκτακτες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, οι απαιτήσεις. Απ' την άλλη μεριά είναι η αφιέρωση στον Κύριο. Και διαβάσαμε ότι δεν θα εισέλθει, λέει, σε νεκρόν, ούτε για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του, γιατί, λέει, είναι, λέει, η αφιέρωση του Κυρίου πάνω στην κεφαλή του. Άρα στη ζυγαριά αυτή η αφιέρωση γέρνει, η ζυγαριά μάλλον γέρνει προς τη μεριά της αφιέρωσης, θέτοντας τα άλλα σε δεύτερη μοίρα και σε δεύτερη προτεραιότητα. Εδώ μας μιλάει για τον αρχιερέα, τον Μέγα, και λέει αυτά που λέει και διαβάσαμε, και θέτει περιορισμούς και του απαγορεύει σαν άνθρωπος να έχει, ας πούμε, μια εκδήλωση, ένα πένθος, να συμμετέχει. Γιατί, λέει, το
έλεον του χρίσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτόν. Δεν είναι κάτι κοινό, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι σε μία απλή αποστολή που θα πάρω για λίγο άδεια, να βγω από αυτή τη θέση, να κάνω όπως όλοι οι άνθρωποι και να επιστρέψω. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί η θέση αυτή που κατέχει είναι και χρησμένος με το έλεον του Θεού. Κατά τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, ο αρχιερέας ο Μέγας, όταν πέθαινε ο προηγούμενος και αναλάμβανε ο καινούριος στη θέση του, του βάζαν το έλεον και έτρεχε πάνω στο κεφάλι του. Και αυτό το έλεο ήταν το σημείο ότι αυτός πλέον είναι του Κυρίου, είναι αφιερωμένος, είναι δοσμένος στον Θεό και αυτό το δόσιμο του, αυτή η αφιέρωσή του, αυτή η ιερατεία του, υπερέχει όλων των άλλων και θέτει όλα τα υπόλοιπα σε τρίτη, σε τέταρτη προτεραιότητα ή και του απαγορεύει κάποια πράγματα. Αυτό είναι ξεκάθαρα γραμμένο όπως το διαβάζουμε και το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και σε άλλα σημεία που κάποιος μπορεί πολύ ωραία να καθίσει και να τα διερευνήσει. Και ερχόμαστε τώρα σε εμάς, στην Εκκλησία του Θεού. Σήμερα, να δούμε κατά πόσο μας αφορά, όχι φυσικά ο νόμος του Μωυσή, αλλά ένα τέτοιο πνεύμα, ένα τέτοιο φρόνημα. Μπορεί να πει κάποιος ότι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, και κάνας σούπερ αφιερωμένος, δεν θέλω να είμαι και κάνας εργάτης, δεν είμαι χειροτονημένος, θέλω να είμαι απλός λαός, θέλω να είμαι απλός αδελφός, απλή αδελφή. Δεν μπορώ πολλά-πολλά, δεν μπορώ να δεσμευτώ, δεν μπορώ να πιεστώ, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο, θέλω να είμαι απλός λαός. Και το ερώτημα είναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό? Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Ας δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί ό,τι βλέπουμε και ό,τι θέλουμε να κάνουμε για να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, πρέπει να το βασίζουμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για μας σήμερα, στην Καινή Διαθήκη, στην οικονομία της Χάριτος, ο Λόγος του Θεού και συγκεκριμένα ο Απόστολος Πέτρος, να πάμε να το δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και είναι στη σελίδα 1074, β' κεφάλαιο. Β' κεφάλαιο λοιπόν, Α' Πέτρου, 4 εδάφιο. Μιλάει λοιπόν για το πρόσωπο του Κυρίου και λέει στο 4 εδάφιο για τον Κύριο, εις τον οποίον λέει προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτους εις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε και λίγο πιο κάτω στο 9 εδάφιο, λέει «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστις σας εκάλεσε εκ τους σκότους, εις το θαυμαστόν αυτού φως». Άρα ο κάθε ένας από εμάς είναι μέλος αυτού του σώματος που ο Απόστολος Πέτρος το λέει οίκο πνευματικό και ιεράτευμα Άγιον. Δηλαδή, τι είναι το ιεράτευμα? Είναι σύνολο από ιερείς. Γένος εκλεκτών, λέει στο 9, βασίλειον ιεράτευμα. Δηλαδή, σύνολο από ιερείς βασιλείς, οι οποίοι μέλουν να βασιλεύσουν. Και δεν μιλάει μόνο για το μέλλον, γιατί λέει τώρα προσφέρεται ως ιερείς πνευματικά θυσίας, ευπροσδέκτους εις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Μιλάμε λοιπόν για ιερατεία του κάθε ενός από εμάς, για προσφορά πνευματικών θυσιών. Άρα λοιπόν, ως ιερείς, αν είμαστε μέλος αυτού του Αγίου Ιερατεύματος, αν έχουμε το χρίσμα αυτό του Θεού, το οποίο δεν είναι το απλό έλεον της Παλαιάς Διαθήκης, το χρίσμα αυτό το οποίο το έφτιαχναν μια ειδική συνταγή και το άλυφαν πάνω στα κεφάλια τους και έλεγαν ότι αφού το έχεις το χρίσμα, τώρα είσαι δεσμευμένος. Τώρα πρέπει να προσέξεις, τώρα έχεις μπει στις απαιτήσεις του Θεού. Τι γίνεται με εμάς σήμερα που εμείς δεν έχουμε επάνω μας αυτό το υλικό έλεον, αυτό με το οποίο αλήφονταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ποιο είναι το έλεον του χρίσματος το οποίο εμείς έχουμε σήμερα? Το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό λάδι,
αλλά είναι ένα πρόσωπο και είναι το ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, όπως λέμε, δηλαδή είναι ο ίδιος ο Θεός. Μας χρεεί ο Πατέρας Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μας κάνει γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα και μας καλεί να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Άρα, τι γίνεται? Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ζωή μας δεν μπορούμε να κινούμαστε όπως εμείς πιστεύουμε, όπως εμείς θέλουμε, όπως μας φαίνεται σωστό, ότι είμαστε στην οικονομία της χάριτος, ελευθερία, ότι μπορούμε να, ό,τι αισθανόμαστε, απλά να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο μέσα στη γραφή. Αλλά βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού να περιπατούν όπως τους θέλει ο Κύριος. Μα θα μου πεις, μιλάει για απαιτήσεις στην Καινή Διαθήκη? Υπάρχουν περιορισμοί? Υπάρχουν πράγματα που ο άνθρωπος πρέπει να θέσει τον εαυτό του μέσα σε αυτά που παραγγέλει ο Κύριος? Βεβαίως και υπάρχουν. Θα έλεγα ότι είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού με αυτά τα οποία καλείται, σε αυτά τα οποία καλείται ο άνθρωπος να μείνει και τα οποία ίσως θα μπορούσαν να συγκεφαλαιωθούν με αυτό που λέει ο Παύλος, ότι ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Δεν είσαστε, λέει, κύριοι εαυτών. Δεν είμαστε κύριοι τον εαυτό μας, του εαυτού μας, ώστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά καλούμαστε να μας καθοδηγεί ο λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να το φανερώσει αυτό με τρόπο εμφατικό, θα μπορούσα να πω. Όταν κάποια στιγμή ήρθαν και τον ρώτησαν κάποιοι εάν θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν, θεωρώντας ότι ας πάω κι εγώ στο Χριστό. Ωραία θα είναι με τον Χριστό, καλά μου φαίνεται. Θαύματα γίνονται, πολλαπλασιασμοί άρτων γίνονται, ελευθερία θα έχω, ας πάω κι εγώ. Και ο Κύριος έρχεται να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα, ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι έλα κι εσύ και όλοι χαρά χαρούμενοι και πάμε και τραβάμε για τον ουρανό, αλλά ότι η χριστιανική ζωή είναι αγώνας. Είναι ένα μονοπάτι στο οποίο οικειοθελώς ο άνθρωπος θα πρέπει να μπει εάν θέλει να έχει ζώσα σχέση με τον Κύριο και να αγωνιστεί να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα δεν δίνεται η σωτηρία κατά χάριν? Βέβαια και δίνεται η σωτηρία κατά χάριν. Βέβαια και αυτό διότι το αίμα του Χριστού χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Και χωρίς αυτό το αίμα δεν θα μας δινόταν χάρη ενώπιον του Πατέρα να καθαριστούν οι αμαρτίες μας. Αλλά αφού πλησιάσουμε, αφού λάβουμε τη σωτηρία κατά χάριν, αφού καθαριστούμε με το αίμα του Χριστού, δεν τελείωσε ο αγώνας. Εκείνη τη στιγμή θα λέγαμε ότι ξεκινάει ο αγώνας. Ο αγώνας να κρατήσουμε αυτή τη σωτηρία. Αλλιώς ο Παύλος δεν θα έλεγε «με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία». Όταν λοιπόν ήρθανε στον Κύριο κάποιοι και είπανε «και εγώ Κύριε θα σε ακολουθήσω, και εγώ θέλω να είμαι χριστιανός, και εγώ να έρθω κοντά σου», ο Κύριος, όπως είπαμε, τους προσγείωσε στην πραγματικότητα και τους έδειξε ότι δεν είναι τα πράγματα απλά. Για αυτόν ο οποίος έχει πραγματική δίψα να γνωρίσει τον Χριστό, να τον ακολουθήσει και να είναι δικός του. Λέει στη σελίδα 914, αν θέλετε να ανοίξετε, στο θήτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και στο 57 εδάφιο. «Ενώ δε επορεύοντο, είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις Κύριε». Εδώ θα έπρεπε ο Κύριος να πει «καλώς τον, έλα κι εσύ, όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι, ο Θεός είναι αγάπη, εγώ έχω σχέδιο για σένα». Του λέει όμως και είπε προς αυτόν ο Ιησούς «εαλόπε και σέχουσι φωλεάς και τα πεντινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή». Τι του λες Κύριε, θα τον διώξεις, εδώ θέλουμε να τον φέρουμε, να κερδίσουμε ψυχές, όχι να τρομάζουμε τις ψυχές να φεύγουν. Αλλά ο Κύριος, αδέρφια μου, δεν κρύβει την αλήθεια. Και του λέει ότι η ζωή με τον Χριστό, ο δρόμος μαζί του, δεν θα είναι εύκολος. Δεν θα σου έρθουν όλα δεξιά. Δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και εσύ περιμένεις, και εγώ περιμένω, να περάσουμε μια ζωή άνετη. Να περάσουμε μια ζωή με ανέσεις και όμορφα πράγματα και όλα να πηγαίνουν καλά και δεξιά στη ζωή μας. Καμία θλίψη, καμία ασθένεια, διότι έχουμε τον Κύριο και θα μας ελευθερώνει και θα μας θεραπεύει από όλα. Άλλα πράγματα μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Μια εξαίρεση, Κύριε, σου ζητάω. Μια εξαίρεση. Δεν μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση. Να το κάνω αυτό και να γυρίσω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψωσιν τους εαυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν
κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, σαν να μας λέει σήμερα, τα πράγματα είναι άκρος επιτακτικά. Σε άλλο σημείο λέει, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, οι βιαστέ αρπάζουσι αυτήν. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να πεις θα ακολουθήσω τον Χριστό, αλλά ακόμα μέσα στην καρδιά μου είναι οι εκκρεμότητες του χθες. Πράγματα του παρελθόντος τα οποία θα με εμποδίζουν και θα αποτελούν προσκόμματα στο να ακολουθώ τον Κύριο. Δεν μπορώ να λέω ότι θα ζήσω την χριστιανική ζωή, της αφιέρωσης και να θέλω να κάνει ο Κύριος μια εξαίρεση σε αυτό. Ναι, θα κάνω το λόγο του Θεού, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ. Θα πρέπει να πω το ψέμα μου, θα πρέπει να πάω εκεί, να κάνω το άλλο, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Αλλά εντάξει, αγαπάω τον Κύριο, ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου, αλλά εκεί δεν γίνεται αλλιώς. Θα κάνω μια εξαίρεση για να μην υποστώ το δυσμενές που θα υποστώ αν μείνω στην αλήθεια, αν μείνω στο λόγο του Θεού. Αν δεν ακολουθήσω την οδό του κόσμου, που μπορεί να πει ένα ψέμα, να κάνει μια απάτη, και πάω σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Δεν θέλω να πληρώσω αυτό το κόστος. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Άφε τους νεκρούς. Στον κόσμο είναι νέκρα. Μην ψάχνεις εξαιρέσεις. Μην ψάχνεις διευκολύνσεις. Ένας είναι ο δρόμος. Σι απελθόν, λέει, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κι άλλος του ζήτησε εξαίρεση στο 61 εδάφιο. Θέλω να σε ακολουθήσει, Κύριε, λέει. Πρώτον όμως, συγχώρησόν μην αποχαιρετήσω τους εις των οίκων μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρο και βλέπω εις τα οπίσω. Και βλέπον εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Και μας βάζει ο Κύριος τώρα στο πλαίσιο ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίζει όχι να γίνει εργάτης, όχι να χειροτονηθεί, όχι να λάβει μια διακονία, αλλά να ακολουθήσει τον Χριστό. Απλά εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, που δεν είναι καθόλου απλό, είναι απόφαση ζωής, να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει παιδί του Θεού. Μπαίνει οικειοθελώς μέσα σε έναν αγώνα. Σε έναν αγώνα, σε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος καλείται να διαφοροποιείται από τον κόσμο. Ο οποίος, ναι, έχει απαιτήσεις. Ο οποίος απαιτεί να απαρνηθεί ο άνθρωπος πράγματα. Απαιτεί να μην κάνει εξαιρέσεις σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής του. Αλλά να μείνει εκεί που τον θέλει ο Κύριος. Διότι έτσι είναι τα πράγματα. Διότι επάνω στον άνθρωπο, όταν αυτός δέχεται το Χριστό και πει το μεγάλο ναι μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου και στο αίμα του Χριστού που τον καθαρίζει και γίνει παιδί του Θεού λαμβάνοντας ταυτόχρονα και το Πνεύμα το Άγιο και το χρήσμα του Κυρίου είναι πάνω του και ο Θεός ζει μέσα του, τότε οι σταθερές και οι αξίες της ζωής του δεν είναι αυτές που ήταν παλιά. Δεν μπορεί να τις βλέπει με τα μέτρα που τις βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος ζυγίζει αλλιώς τα πράγματα. Και όταν προκύπτει μια ανάγκη, αφήνει όλα τα άλλα και τρέχει να καλύψει την ανάγκη. Όταν δεν θέλει να δυσαρεστήσει ένα πρόσωπο, παρατάει όλα τα άλλα και πιάνεται με αυτό το πρόσωπο. Ζυγίζει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δίνει αλλού αξία. Όμως ο Κύριος μας καλεί σε μια εν Χριστώ ζωή όπου είναι διαφορετικές οι αξίες, διαφορετικές οι προτεραιότητες. Και όταν έρχονται αυτές σε σύγκρουση μεταξύ τους, θα κληθώ και θα κληθούμε όλοι μας να διαλέξουμε το δύσκολο δρόμο. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει η ζυγαριά να δούμε αν θα κλείνει στην υποχρέωση, στην ανάγκη ή στην αφιέρωση, εκεί θα ξέρουμε ότι απαιτείται η ζυγαριά να κλείνει προς την αφιέρωση. Όταν θα έρθει στη ζωή μας μία ανάγκη η οποία θα προσπαθήσει να μας βγάλει από το Λόγο του Θεού. Θα προσπαθήσει να μας αποτραβήξει από τα πράγματα του Θεού, από το έργο, από την υπηρεσία του Κυρίου, διότι είναι ανάγκη, διότι το τάδε πρόσωπο να μην ενοχληθεί, να μην δυσαρεστηθεί. Τότε η ζυγαριά θα πρέπει να κλείνει προς την πλευρά του χρίσματος. Γιατί, αδέρφια μου, το χρίσμα του Θεού είναι πάνω μας. Και καθώς ο Κύριος μας αναγέννησε και μας έκανε παιδιά δικά του, είμαστε αφιερωμένοι, είμαστε δικοί του. Δεν είμαστε κύριοι των εαυτών μας. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως θέλουμε. Αλλά πρέπει να μπούμε, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, στα καλούπια του Λόγου του Θεού. Λέει ένα πολύ ωραίο Απόστολος Παύλος, ότι λέει, εισήλθατε, λέει, εις τον τύπον της διδαχής, τον οποίον παρελάβετε. Τον τύπο, μα η διδαχή δεν είναι η ελευθερία, ο Κύριος που σώζει, που αναγεννάει, που ελευθερώνει. Είναι όμως τύπος διδαχής. Και τύπος τι σημαίνει?
τύπος είναι το πρότυπο, αυτό το οποίο το βλέπω, το έχω μπροστά μου τυπωμένο και το ακολουθάω. Οδηγίες συγκεκριμένες. Και αυτό είναι η διδαχή του Κυρίου. Γι' αυτό άλλωστε και είμαστε σε αυτά τα έδρανα και είμαστε μαθητές. Και θέλουμε να μάθουμε τον τύπο αυτό της διδαχής και να τον ακολουθήσουμε. Αυτά λοιπόν τα μηνύματα μας δίνει ο Λόγος του Θεού και μας φανερώνει από αρχής της κτήσεως μέχρι σήμερα, μέσα σε όλες τις οικονομίες, ότι ο άνθρωπος ο οποίος εισέρχεται σε σχέση με τον Θεό, εισέρχεται και σε έναν αγώνα, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο οποίος απαιτεί κάποια πράγματα να παρνηθούμε. Απαιτεί πιθανόν να δυσαρεστήσουμε ανθρώπους. Πάνω απ' όλα όμως να δυσαρεστήσουμε τον εαυτό μας απαρνούμενοι κοσμικές επιθυμίες, οι οποίες μας καλούν να δώσουμε σε αυτές την καρδιά μας, το χρόνο μας, το σώμα μας. Και εμείς εκεί είναι που πρέπει να πούμε το μεγάλο όχι. Το μεγάλο όχι χάριν της αφιέρωσής μας. Το μεγάλο όχι χάριν του χρίσματος το οποίο έχουμε μέσα μας. Το λέμε αυτό το μεγάλο όχι. Θυμόμαστε από πού μας έβγαλε ο Κύριος και τι μας έχει κάνει, τι έχει κάνει στη ζωή μας. Έχουμε συνειδητοποιήσει και εκτιμήσει τι σημαίνει να είμαι παιδί του Θεού, αναγεννημένο και κεχρισμένο με Πνεύμα Άγιο. Πόσο μεγάλη και ανώτερη αξία έχει το χρίσμα αυτό που είναι πρόσωπο σήμερα στην Καινή Διαθήκη από το χρίσμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης που πάλι απαιτούσε συγκεκριμένα πράγματα από τους ιερείς και από τους Ναζιραίους. Πιστεύω ότι ενώ κάποτε το λάβαμε με χαρά και με χαρά απαρνηθήκαμε πράγματα για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, ίσως έχουμε έρθει και να μιλήσω για τον εαυτό μου, να έχω έρθει σε μια κατάσταση όπου πάλι έχω αφήσει πράγματα να με βαρύνουν. Να έχει ξεθοριάσει αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Και μας καλεί απόψε ο Λόγος του Θεού, αυτό που κάποτε λάβαμε και το οποίο τώρα ίσως να έχει ξεθοριάσει και να έχουν αλλάξει τελικά σειρά οι προτεραιότητες της ζωής μας, και ενώ ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε προτεραιότητα να είναι η σωτηρία μας, τα πνευματικά, η υπηρεσία και μετά όλα τα άλλα, εμείς να έχουμε αλλάξει τη σειρά των προτεραιοτήτων και να λέμε και να ζητάμε εξαιρέσεις. Κατ' εξαίρεση θα κάνω εκείνο και μετά θα έρθω στην Εκκλησία. Κατ' εξαίρεση θα κάνω αυτό, δεν θα μπορέσω να εργαστώ. Κατ' εξαίρεση είναι εκείνο, ο Κύριος να κάνει έλεος, ξέρει την καρδιά μου και έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε χάσει το πώς πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Και ο Λόγος του Θεού μας καλεί να επιστρέψουμε. Μας καλεί πάλι να βάλουμε τις προτεραιότητές μας στη σωστή σειρά. Πώς κάποτε με χαρά τα δίναμε όλα. Πώς κάποτε με χαρά τρέχαμε. Δεν υπήρχαν τότε προβλήματα. Δεν υπήρχαν οικονομικές ανάγκες. Δεν υπήρχαν ασθένειες. Δεν υπήρχαν υποχρεώσεις. Τρέχαμε στην Εκκλησία. Τρέχαμε στην προσευχή. Στο έργο. Ο νους μας ήταν να ανοίξουμε να διαβάσουμε τη γραφή. Να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Να προσευχηθούμε. Να μιλήσουμε στον Πατέρα μας. Τώρα πώς είναι η καθημερινότητά μας. Πολλές φορές ξεχνάω τον Κύριο. Περνάνε ώρες χωρίς να του μιλήσω. Μπορεί να περνάνε μέρες χωρίς να ανοίξω τη γραφή μου, να διαβάσω και να μου μιλήσει ο Κύριος. Να μπαίνω και να βγαίνω στην Εκκλησία ξερός. Τι έγινε? Πού πήγε όλο αυτό που μου έδωσε ο Κύριος στην αρχή? Τι έγινε η πρώτη μου αγάπη? Πού ήταν εκείνες οι προτεραιότητες που αλλιώς τις ιεραρχούσα τότε και αλλιώς τις ιεραρχώ σήμερα? Τι έχει συμβεί? Πώς μπορώ να επιστρέψω? Πώς μπορώ να διορθωθώ? Και μας λέει κάτι πολύ ωραίο ο Λόγος του Θεού. Να το δούμε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει και τον τρόπο της επιστροφής και της επιδιόρθωσης. Και να πάμε να το δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας στη σελίδα 1066 στην Επιστολή προς Εβραίους, στο Ι κεφάλαιο. 1066, Ι κεφάλαιο, 32 εδάφιο. Μας καλεί να θυμηθούμε σε τι κατάσταση ήμασταν όταν ξεκινήσαμε ο Κύριος και να επιστρέψουμε σε αυτήν. Λέει λοιπόν στο 32 εδάφιο, πάνω δεξιά, 1066 σελίδα, αναφέρετε, δηλαδή ξαναφέρτε εις την μνήμη σας τας προτέρας ημέρας. Ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγα αγώνα παθημάτων, ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνήτων τα τιάφτα παθόντων, διότι εδείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανής, καλυτέραν και διαμένουσα. Φέρτε στη μνήμη σας τις πρώτες μέρες.
Τι κάνατε τις πρώτες μέρες, τι κάναμε τις πρώτες μέρες. Εδώ λέει υπεμείνατε μέγα αγώνα παθημάτων. Δεν υπολόγιζα τίποτα για τον Χριστό. Μάθαμε κοροϊδέψουνε, μάθαμε διώξουνε, μάθαμε εμποδίσει ο ένας, δεν θα μου μιλάει ο συγγενής, μα ο άλλος θα μου κάνει το ένα το άλλο. Τότε το υπομείνατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει εδέχθητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Που αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι στην προτεραιότητα τι είναι πιο υψηλά, το να έχω το Χριστό ή τα υπάρχοντά μου. Το Χριστό. Πάρτε τα. Και τους τα πήρανε. Στη ζυγαριά, τι είχε πιο πολύ βάρος, πού έκλεινε. Ο Χριστός ή τα υπάρχοντα. Ο Χριστός, πάρτε τα, δεν τα θέλω, για να μην χάσω το Χριστό. Σήμερα τι γίνεται. Σήμερα πώς είμαι. Δεν θα πω για εσάς αδέρφια μου, για μένα θα πω. Χριστός ή υπάρχοντα, έτσι ή έτσι. Μα αδελφέ, είναι υποχρεώσεις, τα παιδιά που μεγαλώσανε και πρέπει και... Κάνω μια εξαίρεση, αλλά ο Κύριος κάνει χάρη, ξέρει την καρδιά μου. Χριστός και υπάρχοντα ή υπάρχοντα και Χριστός. Χριστός και δουλειές ή δουλειές και Χριστός. Χριστός και παιδιά ή παιδιά και Χριστός. Ζυγαριά, Χριστός δουλειές, δουλειές Χριστός. Υπάρχοντα Χριστός ή Χριστός υπάρχοντα. Και αν τα βάλω κάτω από το Χριστό, τα υπάρχοντα, τις δουλειές, τα παιδιά, λέτε ο Κύριος να μην τα αναλάβει. Και σας λέω, μιλάω για τον εαυτό μου, αδέρφια μου. Άρα μας καλεί ο Κύριος να ξαναθυμηθούμε τις πρώτες μέρες. Γιατί είχαμε κάτι πολύτιμο και το χάσαμε. Και άλλα πράγματα βάλαμε σε προτεραιότητα και είμαστε μπερδεμένοι. Και η χαρά του Χριστού έχει χαθεί. Και όλα αυτά που έχουμε βάλει πιο ψηλά στην προτεραιότητά μας από τον Χριστό, μαυρίζουν τις καρδιές μας. Και δεν μπορούμε να χαρούμε τη σωτηρία μας. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Κύριο με χαρά. Έρχεται ο Κύριος, αμήν, τα σημεία, ξέρω εγώ, σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται εκείνο. Πού είναι η χαρά του Χριστού μέσα μας? Πού είναι η προσμονή του Κυρίου? Πού είναι το χτυποκάρδιο ότι από στιγμή σε στιγμή γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας? Πού είναι, Ανέστη? Πού είναι? Το χάσα. Τι με καλεί λοιπόν ο Κύριος? Γιατί έχει μια λέξη κλειδί εδώ πέρα. Θυμηθείτε τις πρώτες μέρες τις οποίες πότε υπομείνατε μεγα αγώνα παθημάτων και την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Αφού εφωτίστητε. Και αυτό είναι, αδέρφια, που έχουμε χάσει. Το φωτισμό μας. Και αυτόν πρέπει να τον ξαναβρούμε. Για να μπούμε σε αυτά που λέγαμε, στις απαιτήσεις, στην αυταπάρνηση. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν έχει φως, αυτό φαίνεται βαριά. Και τ' άλλο δεν επιτρέπεται. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Και μήπως κάνα δάφιο βρω που να επιτρέπεται. Και αδερφέ, ξέρεις, αυτό δεν ήταν ψέμα, αλλά ναι, δεν ήταν και η αλήθεια, αλλά δεν ήταν αμαρτία αυτό. Και αρχίζουμε να τα ζυγιάζουμε όλα με το ζύγι. Είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Και να το κάνω αυτό, να μην μπω στην υποχρέωση εκείνη. Γιατί δεν είναι ανοιχτή η καρδιά μας. Δεν έχουμε φωτισμό. Ψάχνουμε να τα βάλουμε όλα πάνω και ο Χριστός να μείνει κάτω. Έχουμε ανάγκη φωτισμού, αδέρφια μου. Και ο φωτισμός, ξέρετε πώς έρχεται? Από το Λόγο του Θεού. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Έχουμε αφήσει το λίχνο και έχει σβήσει. Δεν μελετάμε τη γραφή μας. Δεν ανοίγουμε κάθε πρωί να διαβάσουμε με δίψα, όπως παλιά. Δεν είμαστε προσεκτικοί στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Και έτσι το φως σιγά-σιγά-σιγά σβήνει. Ιδιαιτέρως δε αν δεν υπάρχει καύσιμη ύλη, που είναι το έλαιο του Πνεύματος του Αγίου, οι λαμπάδες τρεμοσβήνουν. Άρα μας καλεί, αδέλφια μου, ο Κύριος σήμερα, τώρα να επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού που είναι φως. Στο Πνεύμα το Άγιο, το έλαιο που κάνει την φλόγα να φουντώνει. Ώστε φωτισμένοι να ξαναβάλουμε στη ζωή μας σωστά τις προτεραιότητες. Και βάζοντές τις προτεραιότητες σωστά, ο Κύριος θα τα αναλάβει όλα. Διότι όταν ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, πάντα τα αυτά θα μας προσθεθούν, αλλά και θα ξαναβρούμε τη χαμένη χαρά μας, αδέλφια μου. Και θα περιμένουμε τον Κύριο να παραλάβει και ως νύμφη Κυρίου θα λέμε «Ελθέ Κύριε Ιησού». Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.